Δεν είναι δυνατόν εγώ να μιλάω με τον κύριο Βίτσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μόλις κατεβαίνω το αεροπλάνο να βρίσκω φυτεμένο ένα κέντρο φιλοξενίας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν είναι τακτική αυτή. Θέλει κάποιος από τους κυρίους να πει κάτι στον κύριο Δήμαρχο? Ο κύριος Φορτσάκης. Εγώ θέλω να πω ότι είναι καθήκον όλων μας να βοηθήσουμε αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί. Σωστό είναι. Και δεν πρέπει να στεκόμαστε με αρνητική διάθεση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί στον ήλιο μοίρα και ιδίως τα παιδιά τα οποία πρέπει με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο παιδαγωγικό μας σύστημα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι αυτά που ακούω από τον κύριο Δήμαρχο είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή υπάρχει πάντοτε και παντού μια φέρουσα ικανότητα της κοινότητας υποδοχής σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έρχονται. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να βαρύνει μία μόνο κοινότητα με ένα τεράστιο βάρος, πρέπει να γίνει μία ορθή κατανομή. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο αυτή την ώρα να ενεργήσει ώστε, εάν πράγματι τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ακούμε, 500 παιδιά σε ένα χώρο, σε μια περιοχή η οποία δεν μπορεί να αντέξει ένα τόσο μεγάλο βάρος, να γίνει μια ορθότερη κατανομή, ώστε να μην υπάρχει κανείς που να αισθάνεται ότι αντιμετωπίζει ένα μεγαλύτερο βάρος από ό,τι οι υπόλοιποι. Επισημαίνω επίσης ότι πολλά από τα παιδιά αυτά στην πραγματικότητα δεν επιθυμούν να μάθουν ελληνικά, διότι πολλοί από τους πληθυσμούς αυτούς δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε αλλού. Ήδη ξέρουμε ότι ο γυναικείος πληθυσμός, τα μικρά παιδιά, τα κορίτσια δηλαδή, λόγω θρησκείας μπορεί να έχουν ένα πρόβλημα στο να τα αφήσουν οι γονείς τους να πάνε στο σχολείο όπως τα άλλα παιδιά. Τα δε αγόρια πολλές φορές δεν θέλουν να μάθουν ελληνικά. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να μπορέσει να βοηθήσει και αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα να έχουν μια εκπαίδευση ανάλογη με αυτά τα οποία ζητούν, για να μπορέσουν και αυτοί να έχουν μια συνέχεια θετική. Πάντως όλοι πρέπει να τα βλέπουμε με ένα μάτι, αν θέλετε, προοπτικής συνεργασίας και όχι απόρριψης. Κύριε Πρίτανη, ήμουν ο πρώτος δήμαρχος στην Ελλάδα που είχα πει τότε ισομερή και αναλογική κατανομή των προσφύγων. Στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τρεις δήμοι, Δέλτα, Ωρεοκάστρου, Λαγκαδά, αναφέρομαι σε ένα τόξο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είμαστε φορτωμένοι με το 30% του 60% της κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Σιμωρέλη, έχετε κάτι για να κλείσουμε? Πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε. Ελάτε, κύριε Σιμωρέλη. Ούτε μας διέπειρα στην ξενοκραφοβία. Είστε σαφείς, κύριε Δημάρχη.